Καλώς ήλθατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ προσεύχεστε αυτά τα οποία λέμε να είναι πάντοτε λόγια του Θεού. Welcome to our program. I thank you very much. Please pray that whatever I say are in honor of God. Ούτε κάτι ήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον Άδη ενέκρωσας, τη αστραπή της θεότητος, ούτε δε Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ήταν πατέρας πλούσιος και με μεγάλη θέση. Όλος ο κόσμος σέβονταν την οικογένειά του. Μεγάλωνε και δύο γιους και ήταν χαριτωμένοι. Ο σατανάς εζήλεψε την τόση ευτυχία. Σηκώθηκε ο μικρός ο γιος και είπε στον πατέρα, «Πατέρα, δεν αντέχω πια, στενός κορσές μου είστε. Βαρέθηκα να σας ακούω, να παίρνω εντολές σας. Ελεύθερος γεννήθηκα, ελεύθερος θέλω να ζήσω. Για δώσ' μου σε παρακαλώ αυτό που μου ανήκει, να πάω να ζήσω μόνος μου, να είμαι ευτυχισμένος». Με πονεμένη την καρδιά, ο γέροντας πατέρας άκουσε το μικρό του γιο και χώρισε το βιός του. Τάρπαξε ο ασεβής και εδώ οι άλλοι πάνε. Πήγε σε χώρα μακρινή και έζησε ασώτος. Εσκόρπισε τα πλούτη του με πόρνες και αλήτες. Δοκίμασε ναρκωτικά και κάθε αμαρτία. Και όταν ετελείωσε την πατρική ουσία, η θέλησε να στηριχθεί στον άλλον τη φιλία. Πόρτες εχτύπησε πολλές, μα ήταν κλεισμένες. Οι τσέπη του σαν άδειες εσκόρπισαν οι φίλοι. Και πείνα τότε έπεσε στη χώρα όπου ζούσε. Έψαχνε για να βρει δουλειά, τίποτα δεν υπήρχε. Και υπηρέτης έγινε αυτός που τόσα είχε. Και τελικά κατάντησε να βόσκει τα γουρούνια. Και έτρεχε μέσα στους αγούρ κοντά από τους χείρους. Και η πείνα τον εθέριζε και αυτός επιθυμούσε έστω και ξυλοκέρατα να βάλει στο στομάχι από αυτά που είχαν μόνο για τα γουρούνια. Κρυφά, κρυφά τα έτρωγε, γιατί το αφεντικό του τους χείρους πάντα έβλεπε καλύτερο σε εκείνου. Και από την πείνα την πολύ της τόσης ασωτίας αρρώστησε ο δυστυχής και πήγε να πεθάνει. Και στην κατάσταση αυτή ήλθε στον εαυτό του κάποια αχτίδα θεϊκή φώτισε την ψυχή του. Θυμήθηκε το παρελθόν, τα τόση ευτυχία, πατέρα, μάνα και αδελφό, τα τόσα του στα πλούτη. Με δάκρυα στα μάτια του, με πόνο στην καρδιά του,
κάθεται και μονολογεί και κλαίει και φωνάζει. Στο σπίτι μου το πατρικό, σαν πόσοι υπηρέτες τρώνε και πίνουν και γλεντούν, πού έφθασα ο δόλιος. Εγώ το αρχοντόπουλο της πείνας να πεθαίνω, θα σηκωθώ και γρήγορα στο σπίτι μου θα τρέξω. Στου γέροντα πατέρα μου, τα πόδια του θα πέσω, με τα καυτά μου δάκρυα, χέρια και γη θα βρέξω. Πατέρα μου, σ' αδίκησα και δεν μπορώ ο υιός σου να λέγομαι ο άσωτος, κάνε με ένα δούλο. Τα είπε και σηκώθηκε, μα δύναμη δεν είχε. Τα βήματά του έσερνε και μέρες περπατούσε. Στο δρόμο όπου πήγαινε τρόφιμα δεν υπήρχαν, από την πείνα έπεφτε και πάλι σηκωνόταν. Πολλές φορές απέκαμε και τέρμα στη ζωή του, πηδώντας σε γκρεμό τρανό σκέφτηκε για να δώσει. Από το γλυκό χάραμα ως το βαθύ σκοτάδι, από τον μπαλκόνι του σπιτιού ο γέρος Προμάλης, το χέρι του στο μέτωπο τον δρόμο αγναντεύει, το γιο του το νεότερο με ελπίδα περιμένει. Στο δρόμο κάποιος έρχεται, σαν να είναι διακονιάρης, μα η καρδιά του γέροντα χτυπάει άλλο χτύπο. Ο ξένος στην αυλόπορτα εξαντλημένος πέφτει και της καρδιάς του γέροντα η χτύπη της πληθαίνουν. Το αίμα του κυκλοφορεί και καίει το κορμί του, τα μάτια του υγραίνονται, τα φρύδια του σοφρώνουν. Με γρήγορα τα βήματα τις σκάλες κατεβαίνει, τρέχει προς την αυλόπορτα σαν νιός δεκαπεντάρης. Το αίσθημα δεν τον γελά, το πατρικό του φίλτρο αλάθητα του μίλησε, αυτό είναι το παιδί του. Τα γέρικα τα χέρια του στον τράχυλο του βάζει, σηκώνει τον λιπόθυμο, πολλά φιλιά του δίνει. Συνέρχεται ο άσωτος στην αγκαλιά του γέρου. Τα γεγονότα όπου ζει είναι πραγματικότης, εξίσταται και απορεί, δύσκολο να πιστέψει. Αυτόν που τον ελείπησε, αυτός τον αγκαλιάζει. Πατέρα μου, πώς γίνεται σφιχτά να αγκαλιάζεις εμένα τον ανάξιο να λέγομαι παιδί σου, ή μαρτώνεις τον ουρανό, ντρόπιασα το όνομά σου. Σταρχοντικό σου πάραμε σαν ένα υπηρέτη. Μα ο πατέρας ο καλός τους δούλους του φωνάζει, φέρτε την πρώτη την στολή, πετάξτε τα κουρέλια. Λούστε τον γιο μου τον μικρό και ντύστε τον αμέσως. Το δαχτυλίδι το χρυσό φορέστε του στο χέρι. Δώστε το υποδήματα τα πιο καλά που έχω, να βάλει στα ποδάρια του σαν πρίγκιπας να είναι. Τον μόσχομο τον συντευτό σφάχτε τον για να τον φάμε, για να χαρούμε όλοι μας γλέντι τρανό να γίνει. Ο γιος μου ο νεότερος ήταν νεκρός και ανέστη, για χρόνια ήτανε πολλά χαμένος και ευρέθη. Αμέσως όλα έγιναν όσο ο πατέρας είπε και όλοι διασκέδαζαν με βιόλα και μεντέφι. Ο μεγαλύτερος ο γιος που ήταν στα χωράφια επέστρεψε και άκουσε χορούς και πανηγύρια και ένα των υπηρετών εφώναξε να μάθει ποιος είναι ο λόγος και γιατί τέτοιες διασκεδάσεις. Και σαν πληροφορήθηκε από τον υπηρέτη πως ο πατέρας του γλεντά γιατί ο αδελφός του γύρισε εκείνη υγιής, θύμωσε και δεν θέλει στο σπίτι του το πατρικό να μπει και να γιορτάσει. Βγήκε ο πατέρας μοναχός και τον παρακαλούσε. Μα αυτός τα πόδια χτύπαγε, δεν ήθελε να ακούσει. Για χρόνια είμαι σκλάβος σου, τηρώ τις εντολές σου και με τους φίλους να χαρώ δεν έσφαξες κατσίκι. Μα τώρα που εγύρισε το χαϊδιαρικό σου, που έφαγε τα πλούτη σου με πόρνες και αγύρτες και το όνομά σου λέρωσε, του έσφαξες μοσχάρι. Παιδί μου, πώς δεν σκέφτεσαι πως εσύ πάντα μαζί μου είσαι και όσα έχω εγώ όλα δικά σου είναι. Έπρεπε να χαρείς πολύ, να εφρανθείς παιδί μου. Ο αδελφός σου ο μικρός ήταν νεκρός και ανέστη, τον χάσαμε χρόνια πολλά και ζωντανός ευρέθη. Ασώτου την παραβολή, όπως έχεις ακούσει, ρώτα ποιος είναι ο πατήρ, ποιος ο μικρός ο γιος του και ποιος ο μεγαλύτερος, ποιοι είναι οι υπηρέτες, ποιος είναι μόσχος συτευτός, τι πρέπει εσύ να κάνεις. Πατέρα, πολύ εύσπλαχνε που συγχωρείς ασώτους, σκύψε και μας αγκάλεσε και φίλησέ μας όλους, πλήνε τις αμαρτίες μας, δώσ' μας στολή την πρώτη και συμμετόχους κάνε μας στο μυστικό το δείπνο. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψα ο ίδιος για τον άσωτο και σήμερα
είναι η Κυριακή του Ασώτο, γι' αυτό το ακούσαμε. Να θυμηθούμε αυτά και να προσπαθούμε να είμαστε καλοί στη ζωή μας. Τον ταπεινόν η φοβερά και στον σταυρό τον βάζει, και ο Χριστός κι απ' τον σταυρό τον κόσμο αγκαλιάζει. Το αίμα του στα λαμάτια, στα λαμάτια το χύνει, και σωτηρία του λαού απ' την πλευρά του δίνει. Θεού μας ενσάρκωση κι σταυρική θυσία, ο μόνος τρόπος ήτανε να έλθει σωτηρία. Θεό, ας μην ελέγξομε και την επιστροφή μας εις του Θεού αγκαλιά, να κάνουμε δική μας. Δεν είναι μόνο του Χριστού εργό η σωτηρία, Πατέρας, Πνεύμα και Υιός εν πλήρη αρμονία. Αυτήν εργαστήκαν και τους ευχαριστούμε, γιατί με την επιστροφή εν δόξη θα τους δούμε. It is a Prodigal Son Sunday today, and in Greek I spoke to you about the parable of the prodigal son, and I read you a poem that I wrote myself. In English, I want to talk to you on the theme from the Epistle of St. Paul to the Corinthians. St. Paul went to Corinth sometimes. And yes, he had a very difficult time with them. And he wrote to them two epistles. And in those epistles, he writes to them many things to strengthen them and to keep them in a straight morality. Today's reading starts like this. Everything is possible for me, but not everything is good for me. And he continues on, but before I say anything about this, I want to remind you that we had selected this for the theme of our ecclesiastical year, and we talked about this last September. When St. Paul says that, how must we interpret it? Everything is possible, but not everything is good for me. That means that we must be selective and do whatever is good for us, not everything that is not good for us. And let's find out today, very simply,
what is good for us. The first thing that is good for us is to know who is the boss. And we must understand that the boss is God Himself. But God as a boss is not the one that wants to impose His will on everybody. He created us free, and He wants us to see what is our interest, what is good for us. And we must say that it is good for us to believe in God. We can't not believe. If we want to, we don't believe in God. But is it good for us? No. Because if we don't believe in God, in the afterlife, we will be punished. And the punishment is going to be forever and ever. Now, let's talk a little bit about the earthly things that are good and are not good for us. Well, I can eat, and I can be very fat. Is it good for me? Ask any doctor, and he will tell you that you are committing slowly suicide. I can take substances. Is it good for me? You find out what is going on in the world. And as an example, in Vancouver, how many young people die every year because they consume substances? Is it good for me to be always truthful or to lie? I can lie, but if I lie, my conscience bothers me and I hurt other people. And how do I like other people to hurt me? Therefore, I must not do that. If we continue on like this, we will find all things that are possible, but they are not good for us. And therefore, as I said at the beginning, we must be selective. He continues on, St. Paul, and he talks about immorality and adultery. And he says some very serious things in today's reading from his epistle to the Corinthians. He says, don't you know that you are the temple of God? Don't you know that God wants to dwell in you and promenade in you? You do. But if God is with you and if God is in you, how do you commit adultery? How do you commit all the sexual sins? And he says, do you make your body and God who is in you body of the adulterous woman? See how serious it is. And not only this, but when we do things that are possible but are not beneficial to us, we are the ones that are hurting ourselves. Shall we continue to go on like this? We can find a lot of things that we must not do. But every one of us has some brain, and he and she can think about those things. But let's say something else and finish with it. Now, we are in the period of the Triodion, the period before Easter. And the aim of that is that we should live and lead our life in such a way that we will prepare ourselves for the Passion of Christ, His crucifixion, and His resurrection. And we must focus on those things. Why Christ was crucified? So that His sacrifice would be beneficial for us. And through His sacrifice, we can return to paradise. And not only His crucifixion, but with His descending into Hades, resurrected
and ascending into heaven. And he that way takes us with him. And after we die, we will be in heavens with him forever and ever. Now, when we understand that everything is possible for us, but not everything is beneficial for us, we must find what is possible and what is beneficial, good for us, and we should select thus. I will leave you with these thoughts today, and I will ask that in this period from now until Easter, we try our best to repent, to cleanse and purify ourselves, and always to choose the things that are good and beneficial to us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, we thank you for St. Paul, who is teaching us so beautiful things. Help us to practice them in our everyday life. Thank you, Lord Jesus Christ. Των ιερέων του Καναδά γιόρτασε τον προστάτη Άγιό τους, τον Άγιο Φώτιο το Μεγάλο, την περασμένη Δευτέρα. Last Monday, the Presbyters' Council celebrated the feast day of their patron saint, Saint Phocius the Great. Στην αρχή είχαμε συνεδρίαση, προσήλθαν 20 ιερείς, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος και ο ίδιος. Και η συνεδρίαση ήταν θαυμάσια. Before the Vesper service, we had a meeting. 20 priests came, and Bishop Athenagoras and myself, and everything went very well. Μετά τα αυτά, είχαμε θεία λειτουργία όλοι μαζί και ήρθε και αρκετός κόσμος και ήταν πάρα πολύ όμορφα. After that, we had a divine liturgy, all of us together, and quite a few people came, and it was beautiful. Ο Άρχον Ευάγγελος Σωτηρόπουλος έχτισε καινούριο σπίτι και με τον πατέρα Κωνσταντίνο Τσιάλτα πήγαμε και κάναμε αγιασμό. Καλό ρίζικο και να ζουν εκεί μέσα ευτυχισμένοι. Άρχον Ευάγγελος Σωτηρόπουλος built a new house, and Father Constantine Tsialtas and myself went and did the agiasmos, and we wish that they live in there happy for long, long time. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε τον Άγιο Χαράλαμπο στο Smithville. Το ίδιο έγινε και φέτος. Και προέστη ο Θεοφιλέστος Επίσκοπος Πατάρων κύριος Αθηναγόρας. Και ήρθανε αρκετοί άνθρωποι και ευχαριστώ την κοινότητα του Smithville και της Αγίας Εκατερίνης. Every year we celebrate the feast day of Saint Haralabos on the 10th of the month. And this year in Smithville, Bishop Athenagoras was presiding, and it was so beautiful, and quite a few people came. And I thank the community of Smithville and Saint Catharines. Την ερχομένη Κυριακή είναι η γιορτή της Αγίας Φιλοθέης Προστάτηδος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Καναδά. Next Sunday is the feast day of Saint Philothée, the patron saint of the Φιλόπτωχος of Canada. Το Σάββατο το βράδυ
θα έχουμε Θεία Λειτουργία, θα έχουμε Εσπερινό. Όλοι οι ιερείς, ο Επίσκοπος Πατάρων κύριος Αθηναγόρας και ο Επίσκοπος Νεζιανζού κύριος Αθηναγόρας, που ήταν πρώτα εδώ διευθυντής της Θεολογικής μας Ακαδημίας και τώρα είναι στην Αμερική. Και την Κυριακή θα έχουμε Θεία Λειτουργία όλοι μαζί ξανά. Saturday night we are going to have the Vesper service on the feast day of Saint Philothei in the Church of Saint Nicholas. All the priests of Toronto and the surrounding area, Bishop Athenagoras of Patara and Bishop Athenagoras of Nazianzos, who, as you recall, was our dean in our theological school. Και την Κυριακή θα έχουμε Θεία Λειτουργία. And Sunday we are going to have the Divine Liturgy. Παρακαλώ όλους σας να έλθετε. I ask everyone to come and celebrate Saint Philothei, the patron saint of our Philoptoch Society. Επίσης παρακαλώ όλα τα τμήματα των Φιλοπτώχων αδελφοτήτων σε όλο τον Καναδά και τους αδελφούς ιερείς να κάνουν Εσπερινό και Θεία Λειτουργία στη γιορτή της Αγίας Φιλοθέης στην κοινότητά τους. I also ask all the Reverend Fathers and the Philoptoch Societies across Canada to have a Vesper service and Divine Liturgy on the feast day of the Saint Philothei. In Toronto, πάντες δοξάζομεν,